Ο 29χρονος μαζί με μία 45χρονη είχαν βάλει στο στόχαστρό τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Τους πλησίαζαν κρατώντας φακέλους και τους έλεγαν πως είναι λογιστές των παιδιών τους που θα έπαιρναν μεγάλη επιστροφή φόρου. Για να την πάρουν όμως, θα έπρεπε να πληρώσουν ένα παράβολο. Με αυτό το κόλπο πλησίασαν μία 73χρονη στη Χαλκίδα. Η ηλικιωμένη μπήκε στο σπίτι και τηλεφώνησε στο γιο της. Ζήταγε 1.700 ευρώ για να πληρώσει ένα παράβολο για να πάρω δήθεν μία επιστροφή 11.000 ευρώ από την εφορία. Έτρεξε κατευθείαν. Και τον βρήκα στο πλατήσκαλο την ώρα που χτύπαγε πάλι το κουδούνι και την πόρτα για να ανοίξει. Τον ακινητοποίησα εκεί στις σκάλες και για καλή μας τύχη η αστυνομία έκανε περίπολο μπροστά από το σπίτι και τον συλλάβανε. Σύμφωνα με την αστυνομία που δημοσιοποίησε τις φωτογραφίες τους με εισαγγελική διάταξη, ο 29χρονος μαζί με δύο γυναίκες εμπλέκονται σε 4 περιπτώσεις απάτης και μία κλοπής. Οι ηλικιωμένοι έχουν μπει στο στόχαστρο πολλών επιτηδίων. Η Παρασκευή Νάνου επέστρεφε στο σπίτι της από το σούπερ μάρκετ όταν την πλησίασε ένας άνδρας. Τη συστήθηκε ως τεχνικός της ΔΕΗ. Πολλά έχετε κάψει. Μπορώ να δω πόσες μπρίζες έχετε? Λέω ελάτε. Ο απατεώνας έμεινε για 3 λεπτά μέσα στο σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού και έκανε ό,τι καταγράφει τις μπρίζες. Έφυγε σαν κύριος. Τότε το ζευγάρι διαπίστωσε πως το τσαντάκι με 1.300 ευρώ είχε κάνει φτερά. Σε τρία λεπτά τον πήρα η είδηση. Είναι ένας ψηλός, φορούσε ένα φούτερ μαύρο. Ποιο παιδί μου? Η κόρη μου είναι μέσα και τι έγινε? Τι ατύχημα! Και εγώ τι θέλετε να κάνω? Αυτό που έκανε ήταν να λάβει τις ευθύνες της. Α, το κλείσατε κιόλας, μπράβο. Το κλείσανε κιόλας. Στην άλλη άκρη της γραμμής, μια γυναίκα της έλεγε πως η κόρη της προκάλεσε σοβαρό τροχαίο με θύμα ένα παιδί και πως θα έπρεπε να δώσει 3.000 ευρώ για να μην μπει στη φυλακή. Ακούω μια φωνή από μέσα και έκλαιγε. Μαμά, μαμά! Λέω, η κόρη μου είναι αυτή? Λέει, ναι. Και τι θέλετε από μένα? Λέει, έκανε ένα ατύχημα και μπορούμε να το διορθώσουμε. Είχε όμως ακούσει για το συγκεκριμένο κόλπο και δεν το πίστεψε. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τη γιατρό της. Γύρισε και μου λέει, γιατρός μου, ότι ό,τι είχα και δεν είχα, τα έδωσα όλα. Πώς? Ήρθανε κάτω στην πιλωτή και τα πήρανε. Γεμάτος χαρά, ο Αποστόλης Γεωργίου πήγαινε να δει το νεογέννητο εγγόνι του όταν τον πλησίασε ένα καλωτημένο ζευγάρι. Του συστήθηκαν ως λογιστές και του ζήτησαν 700 ευρώ για τη γέννα. Μετά σου λέει, ξέρεις τι τηλέφωνο έχει το 100? Τρέχουν με 100.